Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σε αύξηση των τιμών ζώνη σε πολλές περιοχές της Αθήνας αλλά και σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών την ίδια ώρα που στην αγορά κινήτων οι εμπορικές αξίες παραμένουν κατεδαφισμένες. Από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε λοιπόν χθες η κυβέρνηση, προκύπτει πως οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, οι εκτιμητές και οι ειδικές ομάδες που είχαν συσταθεί για να προσδιορίσουν τις τιμές εκκίνησης δεν πρόλαβαν να επεξεργαστούν σε βάθος τις τιμές ζώνη-ζώνη ανά περιοχή, με αποτέλεσμα να επιλεγεί τελικά μια μικρή διόρθωση με συγκεκριμένα κριτήρια. Η κυβέρνηση επέλεξε να αναπροσαρμόσει υψηλότερα τις ανώτατες τιμές ζώνη στις λαϊκές συνοικίες και να αυξήσει τις κατώτατες τιμές ζώνη σε ακριβές περιοχές της Αττικής. Στο insider.gr μπορείτε να διαβάσετε ποιοι είναι οι κερδισμένοι και ποιοι οι χαμένοι από τις νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων. Διοικητικές αλλαγές είχε ως αποτέλεσμα να επέλθουν στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας το γνωστό υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων από την υπόθεση της Φολή-Φολή. Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ανακοίνωσε χθες πως το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, Φραγκίσκος Γρατσόνης, υπέβαλε την παραίτησή του. Να υπενθυμίσουμε ότι το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων είναι μέτοχος της Φολή-Φολή, ενώ ο κ. Γρατσόνης μέχρι τον Μάρτιο ήταν ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου Φολή-Φολή. Η υπόθεση αυτή ανέδειξε το πόσο απροετοίμαστο είναι το υπερταμείο στο να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες ενεργητικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του, καθώς δεν έκανε τίποτα για να περιορίσει τη ζημιά του δημοσίου. Να ταξιδέψουν σε ολόκληρη την Ευρώπη θα έχουν τη δυνατότητα 15.000 νέοι από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα αποκτήσουν ταξιδιωτική κάρτα. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Discovery EU, νέοι ηλικίας από 18 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν την ποικιλομορφία της Ευρώπης, να απολαύσουν το πολιτισμικό πλούτο, να κάνουν νέες φιλίες και να αποκτήσουν μια ιδέα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιες πρέπει να είναι 18 ετών, να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν τη διάθεση να ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι. Από σήμερα και τις 26 Ιουνίου, οι νέοι και οι νέες μπορούν να κάνουν αίτηση για ένα εισιτήριο που θα τους δώσει τη δυνατότητα να ανακαλύψουν την ήπειρό τους. Ανωδικά, κύριε Τεχνημαστριακή Αγορά, στο σημερινό άνοιγμα της Συνεδρίας, με το γενικό δείκτημα να κινείται σε 764,45 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,26% πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.